Πάμε λοιπόν γρήγορα τώρα. Πάμε επιστροφή στα τηλεοπτικά. Ναι. Πάμε στα τηλεοπτικά τι γίνεται. Να δούμε τι έκανε τελικά ο Νίκος Μουτσινάς. Για πες μας. Την έκανε την πρεμιέρα του, να δούμε αν πήγε και καλά. Λοιπόν, ο Νίκος Μουτσινάς πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, πες μας πόσο. Έκανε 21,8 στο δυναμικό. Ναι. Και 14,4 στο γενικό σύνολο της Λευκής. Μια χαρά που Μουτσινάς, δεν έχει ανάγκη. Όχι καμία. Μια χαρά τα πήγε ο Μουτσινάς. Ναι. Πάμε να δούμε τους υπόλοιπους, γιατί είχαμε μεγάλη μάχη στα πρωινάδικα. Κυρίες και κύριοι, ήρθε το μεγάλο μπαμ. Κατάλαβα που πάμε. Ποια το έκανε, το μπαμ Η Δανάη Μπάρκα. Η Δανάη Μπάρκα έριξε τη σκόνη της σε όλες τις εκπομπές. Έτσι, έτσι ρε Δανάη, μπράβο. Κι ας είχαμε πρεμιέρα της καινούριου. Ναι, μα ποιος το περίμενε. Η Δανάη Μπάρκα είναι στην κορυφή εδώ και αρκετές μέρες και δεν την κουνάει απολύτως τίποτα. Απολύτως, κανένας. Άρα έχουμε πρεμιέρα καινούργιο που πρέπει να δούμε τι έκανε. Ναι. Να τραβά τα μαλλιά του στόπεν, ναι. Θα δούμε για ποιο λόγο, και η μεγάλη νικήτρια να είναι η Δανάη Μπάρκα. Για πάμε να μας πεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δυναμικό κοινό, στη θέση νούμερο 1, να τα πάρουμε από κάτω ποιος θα πάνω. Πάμε από κάτω, ποιος είναι ο τελευταίος. Τελευταίος λοιπόν, η Μαγκύρα με την εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» στο Open, 4,5%. Κανείς. Πώς λέγεται την εκπομπή? «Ποιος είναι πρωινιάτικα». Κανένας. Ναι, μάλλον. Το πόσο τοις εκατό είναι? 4,5. 4,5% ναι. Στο δυναμικό κοινό. Γράψε μισό πούλμαν. Μετά πάμε. Σούπερ Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούριου. Προτελευταία. Προτελευταία, ναι. 12,4. Πόσο? 12,4. Α, εκεί που έχει τις πρωτιές η Κατερίνα Καινούριου. 12,4. 12,4. Στην πρεμιέρα της. Ναι. Μετά έχουμε το πρωινό με τη Φέση Κορδά και τον Γιώργο Λιάγκα. Ναι. 15,3. 15,3. Ανεβασμένη ναι. Το ζεύγος Λιάγκα Σκορδά. Μετά... Άρα πέρασε δηλαδή η Σκορδά και ο Λιάγκα. Πέρασαν την Κατερίνα Καινούριου και πάμε στην πρωτιά από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Και ποια είναι η πρώτη? Η Δανάη Μπάρκα με το «Πάμε Δανάη» στο ΜΕΚΑ, 18,4%. Μπράβο Δανάη! Μπράβο Δανάη, επιτέλους! Ναι. Ο επιμένων νικά. Εγώ χαίρομαι ειλικρινά για τη Δανάη Μπάρκα, γιατί είχαν βγει διάφοροι και να αρχίζουν να τη στολίζουν για τα κιλά τη, για το ένα, για το άλλο. Πάρτε την απάντηση λοιπόν. Η Δανάη Μπάρκα με την ομάδα τη, με το κέρδη τη, με τον μπρίο τη, τα κατάφερε. Τουλάχιστον να γίνει ένας τηλεοπτικός σεισμός με καινούρια πρόσωπα. Έτσι, γιατί βαρεθήκαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Μπράβο στο κορίτσι. Και στο γενικό σύνολο ακριβώς τα ίδια.